Κύριε Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι υπάρχει νόημα να δώσω συνέχεια στη συζήτηση σχετικά με το σχέδιο νόμου. Τα είπαμε και στην τοποθέτησή μας και στις τοποθετήσεις μάλλον των βουλευτών του ΚΚΕ, στις επιτροπές. Ένα ερώτημα θέσαμε στον κύριο Υπουργό. Οι εθελοντές του Εργάνη θα λογίζονται ως εργαζόμενοι, ως απασχολούμενοι ή ως άνεργοι? Και για να αποφύγετε την απάντηση, την ουσιαστική απάντηση, πετάξατε την μπάλα στην κερκίδα και είπατε δεν θα λογίζονται ούτε ως απασχολούμενοι ούτε ως άνεργοι. Θα καταχωρούνται ως εθελοντές. Ωραία. Ας το δεχτούμε. Θα το δούμε στην πράξη. Πώς θα αξιοποιηθεί η καταχώρηση των εθελοντών στο Εργάνη? Προκύπτει όμως και κάτι άλλο. Αποδέχεστε ότι ο εθελοντισμός, η εθελοντική εργασία πρέπει να συνδεθεί με το ΟΑΕΠ της χώρας. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Το αποδέχεστε. Για πείτε μας λοιπόν, πώς θα μετρήσετε τη συμμετοχή της εθελοντικής, της απλήρωτης εργασίας στο ΑΕΠ? Πώς, τι θα το παρουσιάσετε? Ως ένα άειλο μισθολογικό κόστος, ως παραγόμενη αξία, ως αποτέλεσμα παραγόμενων αγαθών ή προσφοράς υπηρεσιών για να βγάλετε το τελικό αποτέλεσμα? Ως τι θα το παρουσιάσετε? Κοροϊδεύετε. Και κοροϊδεύετε ασύστολα. Διότι οι εθελοντές θα δουλεύουν, θα καταβάλουν ζωντανή εργασία, έχει σημασία αυτό, και το τελικό αποτέλεσμα θα το καρπώνεται όχι αυτός που το παρήγαγε, έστω και με τη θέλησή του, αλλά ποιος? Τα ιδρύματα, αυτά τα ευαγή ιδρύματα που θα κρύβονται πίσω από αυτούς τους οργανισμούς, δηλαδή τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ο Σόρος, ο κάθε Σόρος, που θα ιδρύουν και θα ελέγχουν αυτές τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η σύνδεση του εθελοντισμού με το ΑΕΠ, διότι είναι πολύ χαμηλό στην Ελλάδα, είναι στο 0,1%, όταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι στο 3, είναι στο 5, είναι στο 6%, στο Καναδά είναι στο 8,3% και προσεγγίζει όσο τον κατασκευαστικό και τραπεζικό κλάδο. Άρα λοιπόν, ποιος δεν γνωρίζει ότι η χρηματική εξάρτηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων αυτών των οργανισμών είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις αξίες και τα οράματα του μεγάλου κεφαλαίου? Κατά την άποψή μας, αυτές οι οργανώσεις αποτελούν αντιβιωτικά του εκμεταλλευτικού συστήματος και γι' αυτό άλλωστε απέχουν πάντα από το οργανωμένο λαϊκό και ταξικό εργατικό κίνημα. Οι εργαζόμενοι λοιπόν και οι νέοι δεν έχουν παρά να απορρίψουν τη λογική του δήθεν εφικτού, του επιμέρους της εκτόνωσης της λαϊκής δυσαρέσκειας. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση συμφωνούν όλα τα κόμματα και γι' αυτό αποπροσανατολίσατε και την κουβέντα. Αποπροσανατολίσατε εντελώς, δηλαδή την πετάξατε την μπάλα στην κερκίδα. Καμία συζήτηση σε σχέση με το νομοσχέδιο, ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο ποσοστό της συζήτησης έφυγε αλλού. Σε σχέση με τις τροπολογίες, στην τροπολογία 1171 γενικό αριθμό και ειδικό 114 θα ψηφίσουμε παρόν. Επιτρέψτε μου να πω μόνο σε σχέση με το προσωπικό αναπτυξιακών οργανισμών των ΟΤΑ. Το έχουμε πει ότι διαφωνούμε ριζικά με το άρθρο 8, δηλαδή, διαφωνούμε ριζικά με τους αναπτυξιακούς οργανισμούς και ουσιαστικά παίρνουν τις αρμοδιότητες των Δημοτικών Συμβουλίων. Προωθούν με ταχύτητα ανά τη χώρα με στόχο να τρέξουν πιο γρήγορα τα επιχειρηματικά συμφέροντα με τη συνδρομή και της τοπικής διοίκησης με τις αποσπάσεις εργαζομένων για τη στελέχωσή τους. Πρόκειται εταιρείες που θα μοιράζουν χρήμα κατά το δοκούν, μακριά από το δημόσιο λογιστικό και τη στοιχειώδη διαφάνεια, και θα προσπερνούν τις υπάρχουσες υπηρεσίες.
θα αναλαμβάνουν τη σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημόσιων μελετών και έργων από τον ΟΤΑ και την τεχνική και διοικητική υποστήριξη για θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών δόμησης. Αντί για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, εξοπλισμό και στήριξη των υπηρεσιών των ΟΤΑ, θα απαιτούνται άμεσα να ρυθμίζονται ζητήματα για την απρόσκοπτη υπηρεσιακή εξέλιξη των αποσπόμενων υπαλλήλων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στους αναπτυξιακούς οργανισμούς που έχει ήδη προβλεφτεί, δίνοντας σε αυτούς που θα τους αναθέσουν διευθυντικά πόστα στους οργανισμούς την δυνατότητα να αξιοποιήσουν τη διευθυντική θέση για την πιο γρήγορη υπηρεσιακή τους εξέλιξη, την υπερπίδηση άλλων. Σε σχέση με την τροπολογία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η 1170 Γενικό Αριθμό και 113 Ειδικό, θα πούμε συνολικά όχι. Βέβαια, ισχύουν στις τροπολογίες αυτό που λέμε κάθε φορά, ότι σε μία τροπολογία πολλά άρθρα που σε άλλα μπορείς να πεις ναι, σε άλλα μπορείς να πεις παρόν, σε άλλα μπορείς να πεις όχι, σε δεσμεύει όμως το τελικό που πρέπει να πεις. Σε αυτή λοιπόν την τροπολογία θα πούμε συνολικά όχι, παρόλο που υπάρχουν αρκετά που θα μπορούσαμε να πούμε παρόν. Στο άρθρο 8. Εδώ πραγματικά δεν μας παραξενεύει, απλώς το καταγράφουμε, την αφωνία των άλλων κομμάτων σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων εκλογής οργάνων και αντιπροσώπων σε δικαλιστικών οργανώσεων της ελληνικής αστυνομίας. Μια τροπολογία απαράδεκτη, όπως είπαμε και αρχικά, κατάπτυστη και αντιδραστική. Και περιορίσατε όλη την αντιπαράθεση, βολική και για τους δύο, και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα και ύποπτη και από προσανατολιστική, όταν στο θέμα της ΕΥΠ, όταν όλοι γνωρίζουν ποιος είναι ο ρόλος της ΕΥΠ σήμερα ή της ΚΙΠ χθες στην παρακολούθηση και την καταστολή του λαϊκού κινήματος. Και για να μην παρεξηγηθούμε, καταψηφίζουμε τη διάταξη για τις μετατάξεις προσωπικού στην ελληνική αστυνομία. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν βρήκατε να πείτε μία κουβέντα για αυτή την κατάπτυστη διάταξη που καταργεί την απλή αναλογική και επιβάλλει το ενιαίο ψηφοδέλτιο στην ελληνική αστυνομία σε βάρος πάντα του συνδικαλισμού της ελληνικής αστυνομίας που το κατέκτησαν οι άνθρωποι μετά από χρόνια. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, επί της αρχής είπαμε καταψηφίζουμε, για τις τροπολογίες είπαμε τις δύο αυτές τις καταψηφίζουμε και επί των άρθρων θα εκφραστούμε κατά την ψηφοφορία.